Παρακαλώ την ερώτηση. Ο οποίος αναπτύσσεται και πάντα είναι χρήσιμος πέρα από τις προσωπικές ή πολιτικές διαφορετικές προσεγγίσεις που έχουμε, ακούγονται καμιά φορά και πράγματα τα οποία δεν αντιστοιχούν στην αλήθεια και νομίζω ότι αυτό μας προσβάλλει όλους. Διότι πρέπει να στεκόμαστε σε στοιχεία που απεικονίζουν την αλήθεια και πάνω εκεί να κάνουμε την κριτική μας και να αξιολογεί ο καθένας τα πράγματα όπως είναι. Υπόθηκε από την Υπουργό στην προηγούμενη πρώτη συνεδρίαση, την Υπουργό, και το επαναλαμβάνει και ο εκπρόσωπος των ΑΝΕΛ σήμερα, ότι την προηγούμενη περίοδο χάθηκαν 200 θέσεις εργασίας από το Σώμα Επιθεώρησης, ελεκτών του Υπουργείου Εργασίας. Τώρα σας διαβεβαιώσω ότι δεν χάθηκε ούτε μία θέση. Αυτή είναι μία ανακρίβεια, την οποία καταθέτω σήμερα και θέλω παρακαλώ πάρα πολύ τον εκπρόσωπο των ΑΝΕΛ, μετά τη διαβεβαίωση που του δώσα, να άρει αυτή την κριτική προς το μέρος μου. Παρακαλώ, συνάδελφοι, να απαντήσεις. Εσύ δεν αναφέρεις εσένα. Υπάρχει Υπουργείο εδώ, υπάρχει και ο εκπρόσωπος των ΑΝΕΛ. Εάν, κύριε Πρόεδρε, ο Υπουργός θα απαντήσει. Περιμένετε, τελειώστε παρακαλώ. Εάν πάνω σε αυτό υπάρχει διαφορετική προσέγγιση, παρακαλώ πάρα πολύ, όχι με λόγια, με έγγραφα, έχει το Υπουργείο τη δυνατότητα να προσκομίσει τον αριθμό του προσωπικού, πόσο ήταν το 12 και πόσο ήταν το 14 που φύγαμε, τον Ιανουάριο του 10 ή τον Ιανουάριο του 15. Κύριε Βαρδάκη, ευχαριστώ. Κύριε Βαρδάκη, δεν αναφέρεται κανένα σε σένα. Υπάρχει Υπουργείο εδώ και υπάρχει εκπρόσωπος των ανεξάρτητων ενίων που θα τοποθετηθούν αν θέλουν. Υπουργέ, θέλετε να πείτε? Μόνο γι' αυτό, γιατί ακούστηκαν άπειρες ανακρίβειες, στις οποίες θα απαντήσω όταν πάρω το λόγο. Αυτό το οποίο είπα στην πρώτη συνεδρία και το επαναλαμβάνω είναι ότι επί της Υπουργείας σας καταργήθηκαν 209 και νέες οργανικές θέσεις από το οργανόγραμμα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Το επαναλαμβάνω και το υπογραμμίζω. Όχι, δεν είναι καθόλου άλλο. Θέλω σχόλια, βρε παιδιά. Οργανικών θέσεων είναι σαφής πολιτική επιλογή. Οργανικές θέσεις τις οποίες εμείς τώρα επανασυστήνουμε. Εντάξει. Η απάντηση έχει δοθεί. Αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτό το δέχεστε, κύριε Βρούτση, που είπε υπουργός? Ναι, το δέχεστε. Αυτό που είπε υπουργός. Όπως ακούσατε. Εγώ αλλάζω τη διατύπωσή μου και συμπορεύομαι με την υπουργό. Αν το δέχεστε, αυτό έχει λήξει το θέμα. Αν καταργήθηκαν, γιατί αυτό δεν το γνωρίζω. Θέσεις κενές είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που είπατε, ότι διώξατε. Ανακαλώ. Υπαλλήλους. Αυτό εννοούσα και το διατύπωσα λάθος. Είναι τελείως διαφορετικό. Ένας-ένας. Εντάξει. Το θέμα έχει ήδη απαντηθεί. Εντάξει, κύριε Πρόεδρε, για να μην πέσουμε.